Σήμερα πήραμε απόφαση εργατικά σωματεία φοιτητική σύλλογη της πόλης μας να κρεμάσουμε ένα πανό έξω από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για λίγα λεπτά. Με αφορμή τον ένα χρόνο καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, καλώντας σήμερα το λαό της Θεσσαλονίκης να συμμετέχει 6 ώρα στο συλλαλητήριο Στάγα Βενιζέλου και 7 ώρα στην αντιφασιστική συναυλία στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Ανταυτού, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κάλεσε την αστυνομία, όπως βλέπετε, και μας υποδείξει να κρεμάσουμε απλώς ένα πανό. Αυτή είναι η στάση τους, τους υποθάλπτουνε, τους καλύπτουνε και έτσι τους ενισχύει κιόλας βγάζοντάς τους από το λαγούμι. Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι, ο λαός της Θεσσαλονίκης θα τους καταδικάσει και τους στείλει εκεί που τους αξίζει, στον χρονοπούλο της ιστορίας. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα εργατικά σωματεία, αποφασίζοντας να κάνουμε μια αντιφασιστική πορεία για την καταδίκη των φασιστοειδών, όπου επιτίθονται σε μαθητές και φοιτητές στρασίδηλα, οργανώνουμε σήμερα το πρωί να κατεβάσουμε ένα πανό στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η αστυνομία μπαίνει εμπόδιο. Ενώ όλη την προηγούμενη περίοδο ανεχόντουσαν απροκάλυπτα τους φασίστες, τώρα βάζουν εμπόδιο στους φοιτητικούς συλλόγους για να βάλουν ένα πανό.